Ονομάζομαι Κουντρουμπίνης Βασίλης, είμαι φοιτητής στα ΣΟΕ και είμαι εκπρόσωπος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Φοιτητικού Συλλόγου. Καταρχάς, εμείς θέλουμε να πούμε ότι είναι απαράδεκτο, ενώ εδώ και ένα μήνα έχουμε κάνει το αίτημα και έχουμε μαζέψει υπογραφές, να συζητείτε το ζήτημα του τοξικοεξαρτημένους και το εμπόριο έξω από την ΑΣΟΕ, τώρα και μάλιστα σε μια περίοδο που οι σχολές υπολειτουργούν και πολλοί φοιτητές έχουν φύγει λόγω γιορτών. Τώρα, ως Επιτροπή Ανασυγκρότησης, διαφωνούμε με τις λογικές που υιοθετεί και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και η κυβέρνηση, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ως ιατρικό, χωρίς να παίρνουν μέτρα αντιμετώπισης των κοινωνικών αιτιών που οδηγούν στη χρήση και την εξάρτηση. Κάτι που αποδεικνύει και το προφίλ των χρηστών, δηλαδή άνθρωποι με οικονομικές δυσκολίες και καταλήγουν τελικά σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, από τα οποία βγαίνουν και τεράστια κέρδη. Τώρα, τεράστιες ευθύνες έχει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, που συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων, δηλαδή να μειώνει τη χρηματοδότηση στα κέντρα πρόληψης, τα θεραπευτικά προγράμματα, τα προγράμματα δράσης στον δρόμο. Ενισχύουν τη χορήγηση υποκαταστάτων αντί για στεγνά προγράμματα, μειώνουν τις ποινές απέναντι στο εμπόριο ναρκωτικών και τους εμπόρους, ενώ ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω αύξηση της κατάστασης μέσω της ίδρυσης των shooting rooms και τη χορήγηση υποκατάστατων ναρκωτικών στους χώρους πανεπιστημίων για μείωση βλάβης, όπως λένε. Μετατρέπουν δηλαδή τα ΑΕΗ σε χώρους διανομής κρατικής πρέζας, συντηρώντας και οξύνοντας την εξάρτηση, αφού οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους στην καταστροφή, αλλά με ιατρική ασφάλεια, όπως λένε. Τώρα, κυβέρνηση, περιφέρεια και Δήμος γράφουν στο παλιό τους τα παπούτσια κρατικούς φορείς πρόληψης θεραπείας, ο Κανά και ΘΕΑ 18 Άνω, που τουλάχιστον τρεις φορές έχουν κάνει πρόταση για ολοκληρωμένα προγράμματα στο Δήμο Αθήνας. Αφήνουν ανενόχλητους τους εμπόρους ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η απαξίωση και εγκατάλειψη ολόκληρων γειτονιών και πανεπιστημιακών χώρων από το κράτος, η έλλειψη προσωπικού, ο ανεπαρκής φωτισμός έστωσαν τον δρόμο στα διάφορα κυκλώματα να δρουν ανενόχλητα και σαν μην έφταναν και όλα αυτά, ο Δήμος διοργανώνει και ένα ναρκοφεστιβάλ. Απαράδεκτη είναι η στάση της Πρετανίας, της ΑΣΟΕ, όπως και του Δήμου, που για λύση προτείνουν τις επιχειρήσεις σκούπα, δηλαδή τι, να μεταφέρουν τους τοξικοεξαρτημένους κάπου αλλού, για να μην χαλάνε και την εικόνα της σχολής προς τις επιχειρήσεις και τα επενδυτικά προγράμματα, τα επενδυτικά σχέδια μεγαλοεπιχειρηματιών του τουρισμού στην περιοχή. Τώρα, εμείς πάνω σε αυτά έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο ετοιμάτων που μπορεί να γίνει βάση για να πάρθουν μέτρα ώστε να δοθεί λύση σε αυτή την κατάσταση και ζητάμε συγκεκριμένα να μας δώσετε απαντήσεις σε αυτά που διεκδικούμε από το Δήμο. Δηλαδή, πολλαπλασιασμό τώρα των προγραμμάτων δράση στον δρόμο και των στοιχείων άμεσης πρόσβασης, την κάλυψή τους με επαρκές μόνιμο προσωπικό με τις υπάρχουσες ανάγκες. Να σταματήσουν τα σχέδια για τη δημιουργία shooting rooms με σκοπό να κρυφτεί και όχι να λυθεί το πρόβλημα, όπως αποδεικνύει και η διεθνής πείρα. Αποκατάσταση του φωτισμού των οδών Αντωνιάδου, Μαυροματαίων και Δεριχνή. Ενίσχυση της λειτουργίας των κέντρων πρόληψης του Δήμου Αθηναίων με προσωπικό, γενναία χρηματοδότηση και αναβάθμιση των υποδομών τους. Αναβάθμιση των ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών υποδομών και των χώρων πράσινου του Δήμου, ώστε να αποκτήσει ζωή η περιοχή. Καλούμε το Δήμο της Αθήνας να πιέσει την κυβέρνηση, την Περιφέρεια Αττικής και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αναβάθμιση του πεδίου του Άρεως με επαρκές μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, να σταματήσουν όλες οι ενέργειες για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση, έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, επισκευών, αποκατάσταση του φωτισμού και ολοκληρωμένο σχέδιο πυροποστασίας. Ενίσχυση των στεγνών προγραμμάτων, θεραπευτικών προγραμμάτων με άμεση κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες. Αναβάθμιση των υποδομών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ώστε να γίνουν κυψέλες δημιουργίας και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των νέων. Ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού ώστε να εξασφαλίζονται η λειτουργία, η συντήρηση, η φύλαξη του χώρου χωρίς security και εργολαβίες. Καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών με εξοντοτικές ποινές στους εμπόρους. Ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης που στοχεύουν στους νέους που πειραματίζονται με τα ναρκωτικά αλλά δεν έχουν αναπτύξει ακόμα εξάρτηση από αυτά. Δημιουργία ενιαίου δημόσιου πανελλαδικού φορέα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης χωρίς καμία συμμετοχή ιδιωτών. Πάνω σε αυτά θέλουμε να τοποθετηθείτε. Ωραία, ονομάζομαι Μαντόζα Μπούνη και είμαι εκπρόσωπος από το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών. Έτσι λέω επιγραμματικά ότι είναι ένας φορέας που δραστηριοποιείται απέναντι σε όλα τις ναρκωτικές ουσίες από το 1980 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να κάνουμε ξεκάθαρο
ότι η τοξικοεξάρτηση αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές κυρίως αιτίες που το δημιουργούν. Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουν να εφαρμόζονται, βρίσκονται στην κατεύθυνση της μείωσης της βλάβης, που επικεντρώνει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η χρήση, αλλά δεν αντιμετωπίζει τη χρήση ως πρόβλημα. Είναι αυτές οι πολιτικές που μειώνουν τη χρηματοδότηση στα κέντρα πρόληψης, στα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, στα προγράμματα δράσης του δρόμου. Ενισχύουν τη χορήγηση υποκαταστάτων, ακόμα και σε πανεπιστημιακούς χώρους, αντί για τα στεγνά προγράμματα. Έξω από τις υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ ανθεί το εμπόριο των ναρκωτικών, αλλά κατά τα άλλα τα υποκατάστατα προβάλλονται ως μορφή θεραπείας. Είναι αυτές οι πολιτικές που έχουν μειώσει τις ποινές απέναντι στο εμπόριο ναρκωτικών και στους εμπόρους, ενώ ανοίγουν το δρόμο για παραπέρα όξυση της κατάστασης μέσω και της ίδρυσης χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Αυτό είναι βέβαια και ο λόγος που το καθάρισμα του πεδίου του Άρεως προφανώς και δεν έλυσε το πρόβλημα. Οι τοξικοεξαρτημένοι μεταφέρθηκαν από το πεδίο του Άρεως στην ΑΣΟΕ και αύριο μεθαύριο θα μεταφερθούν κάπου αλλού. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των χώρων που προείπα πριν, τους εποπτευόμενης χρήσης, που κρύβουν το πρόβλημα. Καθαρίζουμε το κέντρο και μαντρώνουμε τους χρήστες σε χώρους με το πρόσχημα της επιστημονικής εποπτείας. Μαζί με την κυβέρνηση όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ευθύνη, όπως έχει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή. Ενώ τα κέντρα πρόληψης του Δήμου Αθηναίων είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν, πρόσφατα η Δημοτική Αρχή πρόσφερε πολλάκι στο χώρο στους υποστηρικτές και διαφημιστές της κάναβης, απομυθοποιώντας έτσι το φαινόμενο της χρήσης. Το ζήτημα αυτών των χώρων προβάλλεται εδώ και πολύ καιρό ως λύση. Το παράδειγμα της ΑΣΟΕ είναι μέρος του συνολικού προβλήματος και μόνο μέσα από την αντιμετώπιση του ολοκληρωμένα μπορούν να δοθούν λύσεις. Το ΕΣΥΝ λοιπόν διεκδικεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κέντρων πρόληψης και με χρηματοδότηση και με όλο το επιπλέον προσωπικό που του είναι αναγκαίο. Να εφαρμοστούν προγράμματα εκπαίδευσης για τις εξαρτήσεις, μεταξύ άλλων και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης που στοχεύουν στους νέους που πειραματίζονται με τις ουσίες. Να γίνει ενίσχυση της δωρεάν αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των νέων ανθρώπων. Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς πρόληψης και της απεξάρτησης. Επίσης, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας να διεκδικήσει μαζί μας στήριξη και αύξηση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων ως κύριο μοντέλο θεραπείας. Αναβάθμιση ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών υποδομών και χώρων πρασίνου των ιδρυμάτων, ώστε να αποκτήσουν ζωή τα ιδρύματα και εκτός των εκπαιδευτικών διαδικασιών, και την ενίσχυση υπηρεσιών φύλαξης του ιδρύματος με επαρκές μόνιμο προσωπικό στην ευθύνη του κράτους, χωρίς εργολάβους και security. Σας ευχαριστώ.